Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στα Μακεδονικά βουνά, στο χειρό Ρούπελ, στο νομό Σερών, στα λιγουργαρικά σύνορα. Μόλις πριν από ένα λεπτό κατέφτασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, στον ιερό αυτό χώρο, στον ιερό λόφο, όπου την 6η, 7η και 8η Απριλίου του 1941, υπό πολλαπλάσιοι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες έπεσαν υπερπατρίδος, πίστεως και καθήκοντος έναντι πολλαπλάσιου ναζιστικού εχθρού, εδώ δηλαδή που ο ναζιστικός άξονας συνετρίβει στους πέντε λοφώδεις σχηματισμούς στα οχυρά του Ρούπελ, όπου γράφτηκαν οι πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας εκείνο το τριήμερο της 6ης, 7ης και 8ης Απριλίου του 1941. Θα ακολουθήσει να μας εδώ βοηθήσει, Γιώργο, ο οπερατέρ να μας βοηθήσει να δούμε λίγο από το τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα εκεί στο οχυρό Ρούπελ. Να μετακινήσει λίγο την κάμερα, να δούμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο. Ωραία, θα σου ζητούμε. Ωραία, μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε. Γιώργο, σε ακούμε. Μπορείς να συνεχίσεις. Είναι λοιπόν η πολύ ένδεξες αυτές που σας έλεγα σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπου ο ελληνικός στρατός, αξιωματικοί και στρατιώτες έπεσαν υπερπίσως και πατρίδος, γράφοντας αυτές τις ένδοξες σελίδες που οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι ναζιστικές δυνάμεις, πραγματικά εξεπλάγησαν και φρόντισαν να τις τιμήσουν, καθώς δεν έπεσαν τα οχυρά εδώ. Έφυγαν οι γερμανικές δυνάμεις αναγκαστικά μέσω των Σκοπίων, μέσω της Παιωνίας. Βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Υποχώρησαν. Δεν έπεσαν και υποχώρησαν. Έτσι ακριβώς. Και αποχώρησαν οι ελληνικές δυνάμεις με τιμές, με όλο τον οπλισμό. Πράγμα πρωτοφανές για την ναζιστική κατοχή στην Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Μάλιστα. Τώρα, χωροστατούντος των Μητροπολιτών, εδώ γίνεται η δοξολογία για τους νεκρούς.